Καλημέρα, παιδιά. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά μόλις έγινε το πρώτο fail της ημέρας. Νόμιζα ότι είχα βγάλει μοσχάρι για να το μαγειρέψω, πήγα να το βράσω και τελικά ήταν οι γυρινές μπριζόλες που είχα βγάλει. Δεν πειράζει. Τι κάνετε εσείς, πώς είστε σήμερα? Εγώ σήμερα παρακινήθηκα και ο Γιάννης δεν με ξύπνησε, μόνο σηκώθηκε και πήγε στο σαλόνι με τα παιχνίδια του. Καλό σημάδι. Και τώρα, ακόμα δεν ξεκίνησε αυτό το βίντεο και θα σου δείξω μια έκπληξη. Έκπληξη και για μένα ήταν, έκπληξη και για εσάς. Λοιπόν, μία κοπέλα από την Κάλυμνο που μένει και στην Κάρπαθο, την γνωρίζω από πάρα πολύ μικρή. Βέβαια τώρα δεν έχουμε επαφές γιατί μένει στην Κάρπαθο και έχουμε και μία διαφορά ηλικίας, αλλά στην Κάλυμνο εντάξει δεν πάβει ρε παιδί μου, όσα χρόνια και να έχεις να κάνεις να δεις τον άλλον, άμα τον ξέρεις τόσο καλά και από τόσο μικρός δεν το ξεχνάς. Και τέλος πάντων ήρθε με ξανά σε επαφή και μου λέει: Βιολέτα, θέλω να δοκιμάσεις κάτι. Λέω: Τι? Μου λέει: Θα σου στείλω ένα πακέτο να το δοκιμάσεις ρε παιδί μου, να το δείξεις και στα κορίτσια στο YouTube και να μου πεις τη γνώμη σου. Λέω: Γιατί όχι, εγώ είμαι πάντα ανοιχτή σε προτάσεις. Και θέλετε να σας δείξω τι μου έστειλε η Ιωάννα μας η καλή, η Ταμπουρά, που θα σας βάλω και το Instagram της από κάτω, σε περίπτωση που θέλετε να τη βρείτε και να έρθετε σε επαφή μαζί της κι εσείς. Είναι η Φόρμουλα 1 της Herbalife με γεύση σοκολάτα. Φυσικά τι άλλη γεύση θα μου έστελνε. Όποιος βλέπει τα βιντεάκια μου ξέρει τι είναι η αδυναμία μου, οπότε για να με κερδίσει σου λέει για να το τρώει κάθε πρωί, θα της στείλω εγώ τη σοκολάτα. Και θα είναι από εδώ και πέρα το πρωινό μου μέχρι να τελειώσει αυτό εδώ το κουτάκι και μπορεί, άμα μου αρέσει, θα πάρω κι άλλο. Είναι ρόφημα, το οποίο όμως μπορείς να το βάλεις και σε γιαούρτι, να το κάνεις με πάρα πολλούς τρόπους. Εγώ είμαι πιο των κλασικών τρόπων, μπορείς να το κάνεις και με φρούτα στο μπλέντερ, μπορείς να το βάλεις και σε χυμό. Τώρα εντάξει, επειδή είναι σοκολάτα, εγώ θα το κάνω λίγο σαν ρόφημα, είμαι πιο κλασικών γεύσεων, να σου πω την αλήθεια. Δεν θέλω να κάνω πολλές μίξεις. Όμως, άμα σου αρέσουν τα πιο περίεργα, μπορείς να τα δοκιμάσεις με όποιο τρόπο θέλεις από αυτά και μπορείς και στο Pinterest να βρεις διάφορες ιδέες και μπορεί και η Ιωάννα να σου δώσει και στο ίντερνετ γενικά υπάρχει μεγάλη πληροφορία για το πώς μπορείς να το κάνεις. Εγώ είμαι classic type of person. Οπότε, αυτό εδώ, πρώτα θα το φτιάξω και όσο παίρνω το πρωινό μου θα σου πω τι περιέχει και τι μπορείς να κάνεις με αυτό. Όχι, θα σου πω τώρα τι μπορείς να κάνεις με αυτό και μετά θα σου πω τι περιέχει και τα λοιπά και τα ωφέλη. Θα σου πω ότι ανάλογα το τι θέλεις να πετύχεις, μπορείς να αυξήσεις, να μειώσεις ή απλά να μείνεις στο ίδιο βάρος και να αποκτήσεις περισσότερη ευεξία και ενέργεια. Και μου λέει η Ιωάννα, εσύ μου λέει πώς θες να το χρησιμοποιήσεις. Θέλεις να δυνατήσεις με το πρόγραμμα που θα σου στείλω. Θέλεις να παχύνεις, όχι. Ή θέλεις απλώς ευεξία. Λέω, να παχύνω σίγουρα, όχι. Για να δυνατήσω δεν θα έλεγα όχι, αλλά τώρα δεν είμαι σε mood. Να σου πω την αλήθεια. Με την καραντίνα και έτσι. Και γενικά, και πριν από την καραντίνα, δεν ήμουν σε μου τώρα να μπω σε πρόγραμμα αδυνατίσματος και δεν νιώθω και ιδιαίτερα την ανάγκη. Δεν θα με χαλούσε, αλλά μετά χαλάει και πολύ το πρόσωπό μου. Ήδη δηλαδή δεν είναι τόσο όσο παλιά. Οπότε εντάξει, λέω, καλά είμαι τώρα. Λίγο γυμναστική θέλω. Και της λέω, όμως μου λείπει πολύ ενέργεια, γιατί έχω πολλά πράγματα στο μυαλό μου που θέλω να κάνω κάθε μέρα και δεν, κάποιες στιγμές νιώθω έλλειψη ενέργειας. Οπότε της λέω, για ευεξία το θέλω. Για μου στέλνει λοιπόν αυτό. Όταν είναι για ευεξία το πρόγραμμα διατροφής είναι ελεύθερο, απλώς μετά έχει και κάποια boost, θα σας τα δείξω. Όταν όμως είναι για άλλο σκοπό, υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και αν θέλετε ρε παιδί μου, για να δυνατήσετε ή για να παχύνετε, πρέπει να έρθετε σε επαφή με κάποιον αρμόδιο. Στην προκειμένη περίπτωση, για μένα είναι η Ιωάννα.
και θα μπορεί να είναι και για σένα, αν μας ενδιαφέρει, θα τη βρεις κάτω στο Instagram. Οπότε, θα σου πω σε λίγο τι και πώς με αυτό εδώ και μετά μου στείλε ένα σύμπλεγμα βιταμινών και μετάλλων για γυναίκες, είναι η φόρμουλα 2, γιατί επειδή της είπα ότι έχω αυτή την έλλειψη τέλος πάντων ενέργειας, μου στείλε και μερικές βιταμινούλες. Και αυτό εδώ είναι ένα στιγμιαίο ρόφημα βοτάν, δηλαδή είναι τσάι, το οποίο δίνει μεγάλο boost γενικότερα από ό,τι έχω ακούσει και θα το δοκιμάσουμε και αυτό μαζί. Και μου έκανε και δώρο, δηλαδή δεν έφταναν όλα τα δώρα, μου έκανε και ένα shaker δώρο της Herbalife, που είναι ειδικό από την άποψη ότι έχει μέσα αυτά και βοηθάει αυτό εδώ και βοηθάει τη σκόνη να διαλυθεί. Από τη φόρμουλα 1, κάποια φυλάδια εδώ που θα μελετήσουμε μαζί τώρα που θα παίρνουμε το πρωινό, και εδώ μαντέψτε τι μου έστειλε, μου λέει δεν μπορώ άλλο να ακούω ότι τρώω σοκολάτες όλη μέρα και μου έστειλε αυτά. Αυτά είναι μπάρες πρωτεΐνης που έχουν γεύση επικάλυψη σοκολάτας και δεν θα πω ψέματα, χθες το βράδυ δοκίμασα, δεν κρατήθηκα. Λέω, εντάξει, θα το δοκιμάσω, είναι ανώδυνο. Και είναι πάρα πολύ ωραία γεύση, έχει γλυκιά γεύση λεμόνι μέσα, δεν είναι καθόλου πικρό. Και είναι πολύ στο στόμα, πολύ ωραία αίσθηση. Δεν είναι σοκολάτα, όμως εμένα ας πούμε μετά μου φύγε. Να σου πω, δεν ήθελα με τα σοκολάτα. Παρόλο που δεν είναι και τεράστιο, δηλαδή είναι φυσιολογικό το μέγεθος, που εγώ συνήθως τρώω μια ολόκληρη σοκολάτα, με κάλυψε για κάμποσες ώρες. Αυτά. Πάμε να φτιάξουμε το πρωινό μας. Λοιπόν, σε 250 ml, που μου λέει εδώ, θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας στο ρόφημα. Και ξαναλέω ότι αυτό δεν το κάνω για δίαιτα. Οπότε, μία κουταλιά, δύο κουταλιές. Θα το κάνω σαν παγωμένη σοκολάτα. Πρέπει να έχω αυτό μέσα. Αυτό εδώ. Μπράβο. Λοιπόν, μυρίζει σαν παγωμένη σοκολάτα. Κακάο. Είναι παχύρευτο, σαν milkshake. Που λες και δεν είναι πολύ υλικό. Μυρίζει όμως πολύ έντονη σοκολάτα. Αν όμως το θέλεις πιο πολύ υλικό, μπορείς να βάλεις και μπανάνα μέσα και ό,τι φρούτο θέλεις στο blender να το κάνεις. Εγώ προς το παρόν είμαι εντάξει. Μπορεί κάποια άλλη μέρα το πρωί, παιδί μου, που έχω πιο πολύ όρεξη για γλυκό, να βάλω και κάτι άλλο μέσα. Πάμε λοιπόν. Φορά τα δοκιμάζω κι εγώ. Και επίσης, μαζί με το ρόφημα, βασικά όχι μόνο μαζί με το ρόφημα, το πρωί μαζί με το ρόφημα και το απόγευμα μαζί με το δεκατιανό, δεκατιανό απογευματινό, μου έδωσε οδηγίες η Ιωάννα να παίρνω και τις πολυβιταμίνες. Πέρα από ενέργεια, θα βοηθήσουν και στο ανοσοποιητικό σύστημα. Λόγω κορονοϊού και αυτά. Εγώ γενικότερα έχω... Το ανοσοποιητικό μου δεν είναι πολύ στα αυτά του. Αρρωσταίνω δηλαδή εύκολα. Για να δω τώρα τι μου έστειλε από... Λοιπόν, βλέπω εδώ 2 κάρτες της Ιωάννας. Ωραία.
εδώ λέει, αυτό εδώ το φυλάδιο, προσπαθώ να σας το εξηγήσω εδώ και πόση ώρα με αφήνει ο Γιάννης. Και που λες, έχει να κάνει με τη Φόρμουλα 1 και εξηγεί τέλος πάντων το τι περιέχει, σε τι βοηθάει. Λέει ότι προσφέρει τη σωστή διατροφή, ευκολία και γεύση σε ένα απολαυστικό ρόφημα. Μας λέει εδώ ότι είναι κατάλληλο για vegan, γιατί δεν έχει μέσα γαλακτοκομικά, έχει μόνο σόγια. Είναι υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, χωρίς τεχνητές χρωστικές. Έχει εδόδυμες ίνες μέσα, 5 γραμμάρια σε κάθε ρόφημα που φτιάχνεις. Και είναι και χωρίς γλουτένη. Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολλές γεύσεις, δηλαδή μου τις έλεγε και δεν ήξερα πια να το διαλέξω. Και λέει τελικά σπάς την πιο κλασική. Να είμαι σίγουρη, ξέρεις. Λέει εδώ ότι από βιταμίνες έχει βιταμίνη Α, Δ, Ε, Κ, Σ, θιαμίνη, ριβοφλαμίνη, νιασίνη, βιταμίνη Β6, φιλικό οξύ, βιταμίνη Β12, βυστίνη, παντοθενικό οξύ, κάλι από μέτα, δεν ξέρω και απ' έξω όλα, παιδιά. Από τα μέταλλα έχει κάλιο, ασβέστιο, φόσφορο, μαγνήσιο, σίδηρο, ψευδάργυρο, χαλκό, μαγνήσιο, σελήνιο, χρώμιο, μολυβδένιο, ιόδιο. Ιόδιο, ναι. Βόμβα. Βόμβα βιταμινών και μετάλλων. Καλό αυτό. Γιατί εγώ νομίζω ότι ο οργανισμός μου είναι λίγο slow το τελευταίο διάστημα, πάνω από ένα χρόνο. Και όλο ξεκινάω βιταμίνες και αυτά και με τα χάπια δεν το έχω. Και δεν το σταματάω σε κάποιο σημείο κτλ. Εντάξει, τώρα και αυτό το χάπι θα το παίρνω μαζί με τη Φόρμουλα 1, που να μου έρχεται πιο καλά. Και αυτό εδώ πέρα είναι ένα σύμπλεγμα βιταμίνων για γυναίκες, για το δέρμα, για τα νύχια, για τα μαλλιά, για ενέργεια, για τι άλλο, για ορμονική δραστηριότητα, πολύ σημαντικό, και για την υγεία των οστών, επίσης πολύ σημαντικό για τις γυναίκες. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για τις γυναίκες, οπότε σίγουρα πιστεύω θα μου κάνει καλό. Αυτά τα νέα. Έχω τελειώσει με το ρόφημά μου, λίγο έμεινα ακόμα, αλλά έχω χορτάσει και δεν θέλω να πιεστώ. Θα το πιω κατά τη διάρκεια και πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Λοιπόν, θα κάσω τώρα εδώ στο κρεβατάκι μου γιατί κρυώνω, να οργανώσω τη σημερινή μου μέρα και την αυριανή. Τη σημερινή την έχω οργανώσει από χθες, αλλά να δω τη σειρά θα τα κάνω. Γιατί ανάλογα το πώς ξυπνάω τα κάνουμε τη σειρά. Ευτυχώς από δουλειές δεν έχω πολλά. Τα έχω κάνει όλα χθες, οπότε έχω μόνο τη συντήρηση σήμερα. Και θα κάνω πρώτα αυτό, ρούχα και τα λοιπά. Θα περιποιηθώ το λάμπι μου τώρα. Θα στρώσω τα κρεβάτια, θα πλύνω τα πιάτα. Και μετά θα μου μείνει μόνο το μαγείρεμα, αλλά θα το αφήσω, επειδή οι μπριζόλες μετά δεν θα τρώγονται άμα τις ψήσω από τώρα. Θα τις ψήσω προς την ώρα που θα έρχεται ο Νίκος. Ναι. Τι άλλο. Αυτά προς το παρόν, θα κάτσω λίγο να οργανωθώ. Σήμερα θα έχω πολύ χρόνο να ασχοληθώ με το μικρό, με τον εαυτό μου και με τα social μου και τα αυτά που διαβάζω, το life coaching και το marketing. Χθες να δείτε. Άστο, τι πέρασε. Για να τα καθαρίσω όλα. Αλλά είναι πολύ λίγες οι στιγμές και οι φορές που δεν έχω πολλές δουλειές να κάνω και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ ψυχολογικά. Μου το
το πήρες. Πρέπει να βάλω το άλλο πάπλωμα πίσω. Λοιπόν, εδώ παιδιά μπορείτε να δείτε πώς απασχολώ και το Γιάννη. Το πρωί βλέπει τον Μπλίπι, μονίμως. Μπλίπι, έχει φάει κόλλημα. Αλλά γενικά είναι πολύ εκπαιδευτικά τα βιντεάκια του, οπότε είμαι ευχαριστημένη. Μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα στα αγγλικά. Παίζει άπειρες ώρες με αεροπλάνα και... Αεροπλάνα! Ναι, αεροπλάνα. Να το και έτσι η αγιά σου σου πήρε. Βασικά και αυτό του το είχε πάρει ο πατέρας μου όταν ήταν ούτε ενός χρονού. Και αυτό τώρα! Και αυτοκίνητα, έχει φάει κόλλημα. Αεροπλάνα! Παίζει όλη μέρα με αυτά. Ναι, είτε μαζί μου είτε μόνος του, ανάλογα. Λοιπόν, το δωμάτιο είναι σε καλό δρόμο, μια χαρά είναι. Θα ανοίξω και λίγο. Να πάρει αέρα. Απίστευτο και όμως αληθινό. Το σπίτι είναι τακτοποιημένο. Εδώ και αν είναι απίστευτο που είναι τακτοποιημένα, τι έκανα τις προάλλες. Καταρχάς το ξεσκάρταρα όλο, το ξαναταχτοποίησα όλο, το αναδιοργάνωσα από άποψη πραγμάτων και πέταξα 2 σακούλες σπασμένα παιχνίδια, παιδιά, μαύρες, στο σκουπιδιόν. Που λες μέσωσε, γιατί ο Γιάννης ουσιαστικά τι έκανε, τα αναποδογύριζε πάνω το κεφάλι του, τα σκορπούσε παντού και τελικά δεν έπαιζε ποτέ μαζί τους, απλώς ήταν όλα μες στη μέση. Και έκλαιγε και όταν τα μάζευα, οπότε τώρα είμαστε μια χαρά. Του έχω βάλει τα πιο σως εδώ και είμαστε σε καλό δρόμο, πιστεύω. Νομίζω εδώ θα το βάλω, δεν μπορώ να σκεφτώ κάπου αλλού που να μην κινδυνεύει από το Γιάννη. Ένας άλλος τρόπος ενασχόλησης μέσα στο σπίτι είναι το παιχνίδι. Έλα, παίξαμε το λάμπι, παίξαμε το λάμπι, έλα. Πιάσανε, όπα. Πιάσανε το Γιάννη. Δεν έχει και πολύ όρεξη ο Γιάννης να παίξει με το λάμπι. Λάμπι. Πιάσ' το Γιάννη. Πιάσ' το Γιάννη. Ναι. Θα χτενιστούμε. Θέλει κούρεμα, πηγόντος. Έχει αρχίσει και κάνει κόμπους. Μεγάλωσε ή μου φαίνεται, έχει μακρύνει. Αυτές τις μέρες παρατηρώ. Όπα! Πιάσ' το, ναι! Πιάσ' το λάμπι σου! Πιάσονε! Πονάει το λάμπι! Πονάει! Κάνε το καλό καλό! Πιάσονε! 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 Ένας ακόμα τρόπος ενασχόλησης του Γιάννη είναι να κατεδαφίζει το σπίτι. Φαγώ. Γε μου! Έφτασε η ώρα για το δεκατιανό, νιώθω, και θα φάω μια σοκολατίτσα μπάρα πρωτεΐνης της Herbalife. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και γενικά νιώθω ότι σε γεμίζουν. Είναι, ξέρω, ίσως είναι συγκεκριμένα. Νιώθω πάντως γεμάτη. Το πρωινό μου δηλαδή ήταν πολύ κουμπλέ. Και αυτό όταν το τρώω μετά, γιατί το έφαγα και χθες, λάμπη είναι δικό μου. Δεν νιώθω ότι θέλω κι άλλο. Τώρα λέω να κάτσω, να απαντήσω στις ερωτήσεις του Q&A. Αλλά τελικά επειδή βγήκανε πάρα πολλές,
δεν θα τις συμπεριλάβω μέσα στο blog γιατί θα βγει τεράστιο και θα τις κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο το οποίο θα το δείτε σήμερα. Δηλαδή σήμερα που το γυρνάω θα δείτε εσείς το Q&A μέχρι το βράδυ και αύριο, Τετάρτη, θα δείτε το vlog. Γι' αυτό τρεις μέρες θα με βλέπετε με τις ίδιες πιτζάμες. Εντάξει, ζητώ συγγνώμη. Επόμενη ασχολία. Γεια μου, όμορφε! Η καλύτερη δραστηριότητα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα βιβλίο με τα ζώα. Αυτό είναι. Για να δούμε, για να δω. Α, τι είναι αυτά? Το μαλλί σου, το έξαλλο. Αυτό, γατούλα. Είναι γατούλα. Yeah. Αυτό τι είναι? Παπαγάλος. Παπαγάλος. Και αυτό εδώ τι είναι? Σιλάκι. Σιλάκι. Και αυτό τι είναι? Τι είναι αυτό? Ψάρι. Ψάρι. Και αυτό τι είναι? Κεράκι. Και αυτό? Πονελάκι. Μπράβο. Και αυτό εδώ τι είναι? Τι είναι αυτό? Κεράκι. Μπράβο. Και αυτό? Κουνε. Όχι, αυτό είναι ποντικάκι. Ποντικά. Μπράβο. Και αυτό εδώ τι είναι? Δουρτάι. Και αυτό? Αμαϊκός. Χιμπατζής. Χιμπατζής. Και αυτό τι είναι? Τι είναι αυτό? Μπι. Ελέφαντας βρε, αφού το ξέρεις. Βάλτε κι εσύ. Βάλτε. Βάλτε κι αυτό. Μπράβο, πάλι. Τα κατάφερες. Για να δούμε τι έχω. Βγάλε μου έξω μόνο τα ζώα. Ελά, ελά, ελά. Εκεί στο μικρόφωνο και τραγουδούσε. Τραγούδα. Αι. Τραγούδα. Έλα να τραγουδήσουμε. Σε ένα σπήλιο. Ναι. Μοναχός μου. Ναι. No. No. Έλα. Τι είναι αυτό? Αυτό τι είναι? Κυράκι. Μπράβο. Αυτό τι είναι? Ζησουφό. Γάιδαρος. Γάιδαρος. Αυτό τι είναι? Τι είναι αυτό? Δινόσαυρος. Δινόσαυρος. Φινόφινα. Αυτό τι είναι? Σαΐτα. Σαΐτα. Αυτό? Σαΐτα. Αυτό τι είναι? Σαΐτα. Αυτό που κρατάς είναι σαΐτα. Αυτό τι είναι που κρατάω εγώ? Ζώο είναι. Τι είναι? Ζούρα. Αγελάδα. Αυτό τι είναι? Τίτο, τίτο. Yeah! Ο αδερφός μου όταν ήταν μικρός είχε μία σαΐτα και μία φορά είχε σπάσει μία ζαμαρία από χιλιάδες μέτρα τώρα, έτσι, μακριά. Yeah. Γιατί το σπίτι μας είναι σε ύψωμα, οπότε από κάτω έχει δρόμο με μαγαζιά. Και πέταξε. Όπως τώρα, πάνω στο κινητό μου, πετούσε πέτρες ο αδερφός μου στον κάτω δρόμο και είχε σπάσει κάτι αλουμίνια σε ένα σπίτι και μία τζαμαρία ενός μαγαζιού με αυτοκίνητα και περιττό να σας πω ότι οι γονείς μου πληρώσανε τα μαλλιά της κεφαλής τους για αποσμίωση. Βούδα!
Πες μου, μπράβο που τα μαζεύεις. Μπράβο, έβαλες μυαλό. Απίστευτο. Απίστευτο αυτό που ζω. Δεν το πιστεύω. Μπράβο ρε Γιάννη. Κι αυτό. Κι αυτό. Αν είναι δυνατόν. Αυτό δεν χωράει. Βάλω το εκεί. Να, εκεί πέρα. Παιδιά, εγώ μασχαράκι κοκκινιστά με πατάτες ήθελα να σας κάνω, αλλά με πατάτες γιαχνί εννοώ, αλλά δεν μου έκατσε και έτσι θα τη φάμε την τηγανιά μας. Τελικά ο Γιάννης δεν κοιμήθηκε ποτέ και μάντεψε τι ώρα θα πάει για ύπνο. 8:01. Γιαννάκη, 8 η ώρα θα πάει για ύπνο, μέχρι το πρωί. Είναι απόγευμα και ήρθε η ώρα να πάρω τη δεύτερη μου βιταμίνη και θα το συνδυάσω με αυτό εδώ. Είναι τσάι με γεύση λεμόνι και θα το κάνω με κρύο νερό. Ένα ποτηράκι 250 γραμμάρια, 250 ml κρύο νερό, μπορείς και ζεστό, και μισό κουταλάκι του γλυκού τσάι. Αυτά, για να το δοκιμάσω τώρα να δούμε. Είναι σαν να δίνει μια γεύση στο νεράκι σου. Γεύση τσάι, τύπου Lipton, αλλά όχι γλυκό, είναι λίγο πικρούτσικο. Όμως δεν με χαλάει, αλλά την άλλη φορά ας πούμε θα το κάνω ζεστό και θα βάλω μέλι μέσα. Εν τω μεταξύ το τσάι είναι αντί για καφέ, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη, οπότε είναι το μόνο το οποίο απαγορεύεται σε εγγύους και σε θυλάζουσες. Και σε παιδιά εννοείται, έτσι. Αυτά. Παρ' όλα αυτά θέλω... Τώρα μου ήρθε, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία που μου είπε η Ιωάννα χθες για την Herbalife, γιατί γενικά την είχα ακουστά, αλλά δεν ήξερα, ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, αυτός που την ίδρυσε τέλος πάντων, ήταν ένας που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, να σου πω την αλήθεια, στην Αμερική, του οποίου η μαμά ήταν στάρ του Hollywood και για τους ρόλους υποχρεούνταν να δυνατίζει και να παχαίνει συνέχεια, να αυξομειώνει δηλαδή το βάρος της, και έπαινε πάρα πολλά χάπια για αυτό το λόγο και έτσι πέθανε από τα χάπια. Και για αυτό το λόγο ίδρυσε αυτή την εταιρεία, για να γίνεται αυτό το πράγμα με πιο υγιεινό τρόπο και όχι χημικά. Αυτό, και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί έχει και ένα συγκινητικό κομμάτι από πίσω. Αυτά. Σκέφτηκα να ζωγραφίσουμε λίγο, αλλά μόνο εγώ ζωγραφίζω τελικά. Ο Γιάννης δεν πολύ. Θα ζωγραφίσεις? Γιάννη, μα τι ωραία ζωγραφιά που είναι αυτή που κάνεις. Τέλειο το έκανες. Εδώ είχε πέσει τις προάλλες από το κρεβάτι μου γιατί χοροπηδούσε και την έφαγε πάνω στο πόμολο του κομωδίνου. Γιάννη. Ναι. Γιατί. Να σε κολλήσω λίγο κορονοϊό. Πού πας? Πίσω σε ένα θέμα. Λοιπόν. Ναι, θα μίλησω λίγο την τηλεόραση. Λοιπόν, έβαλα το μικρό για ύπνο και τώρα θα κάτσω εδώ να ψάξω τι blend να βάλω, κάτι διαφορετικό που δεν έχω δοκιμάσει, θέλω να κάνω σήμερα, στο μηχάνημά μου, το diffuser μου, για να μου φτιάξει, να μου δώσει λίγο ακόμα ενέργεια, γιατί τώρα αρχίζω και πέφτω. Ξέρεις λίγο η διάθεση μου αρχίζει και γιατί είναι και 9 η ώρα το βράδυ. Για να διαβάσω, να κάνω μπάνιο, να βγάλω το μουστάκι μου και για να απαντήσω σε διάφορα σχόλιά σας, μηνύματά σας και γενικά έτσι λίγο να ασχοληθώ με τα social. Αυτά μου μείνανε. Πώς? Εμένα. Θα ασχοληθώ μαζί στο τέλος. Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε. Κάτσε. Γιατί έχω πάρα πολλές συνταγές, αλλά είναι κάποιες που...
Έχουν κάποια που δεν τα έχω εγώ ακόμα, κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν. Πορτοκάλι, ψυχική γαλήνη, ηρεμία, δημιουργικότητα. Μας κάνει. Young Living RC. Είναι ένα blend το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Δίνει ενέργεια και κίνητρο. Μας κάνει. Και το λιβάνι, ξέρουμε πόσο καλό είναι όσο αφορά την κατάθλιψη, οπότε θα βοηθήσει και αυτό πάρα πολύ για να μου φτιάξει τη διάθεση να τελειώσω με αυτά που θέλω. Και είναι για ότι πρέπει για αναζωογόνηση. Μην ξεχνάμε και αυτό. Πάμε να τα βάλουμε. Που λες, έχω γεμίσει με νεράκι μέχρι το σημείο που επιτρέπεται το μηχάνημά μου. Και θα βάλω 10. Ρε μωρό μου, χαμήλωσε. Και θα βάλω 10 σταγόνες από κάθε ένα. Πόσο χαρούμενος είναι ο Νίκος που θα βάλω πάλι το diffuser να δουλέψει. Δεν ξέρεις. Τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, έχω δύο νέα να σας πω. Ένα δυσάρεστο και ένα ευχάριστο. Το δυσάρεστο είναι ότι το βίντεο φτάνει στο τέλος του. Ο Νίκος με κοροϊδεύει. Το βίντεο φτάνει στο τέλος του. Προσπάθησα να το κάνω όσο πιο χορταστικό γινόταν, γιατί ξέρω πόσο πολύ σας αρέσουν τα βλογκάκια. Και το ευχάριστο είναι ότι έχουμε giveaway, όπως θα έχετε καταλάβει και από τον τίτλο. Η αγαπημένη μου Ιωάννα η Ταμπουρά που μου έστειλε τα προϊόντα της Herbalife αποφάσισε να κάνει ένα δώρο και σε εσάς, όχι μόνο σε μένα. Οπότε θα κληρώσουμε μαζί ένα ακόμα κουτί της Φόρμουλα 1 στη γεύση που επιθυμεί η νικήτρια και ακόμα ένα κουτάκι με το τσάι στη γεύση επίσης που επιθυμεί η νικήτρια. Πώς θα βγει η νικήτρια? Θα είναι μία νικήτρια από το YouTube και μία από το Instagram και μετά θα γίνει ακόμα ένας διαγωνισμός μεταξύ των δύο για να βγει η μία νικήτρια που θα έρθει σε επαφή με την Ιωάννα για να λάβει τα προϊόντα στη γεύση που επιθυμεί. Εάν λοιπόν θέλεις και εσύ να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να κάνεις subscribe στο κανάλι μου αν δεν έχεις ήδη κάνει, like στο βίντεο εάν δεν έχεις ήδη κάνει και ένα σχόλιο κάτω στο κουτάκι. Αυτά. Επίσης μπορείς να λάβεις μέρος και στο Instagram μου, το οποίο θα βρεις στο κουτάκι της περιγραφής, αλλά και αν θέλεις να έρθεις σε επαφή με την Ιωάννα για τον οποιοδήποτε λόγο, επίσης θα βρεις στο Instagram της κάτω στο κουτάκι της περιγραφής. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν για ακόμα μια φορά εδώ, μείνετε και μείνατε μέχρι το τέλος. Περιμένω να τα πούμε πάλι στο Instagram. Κάντε μου και ένα follow εκεί αν θέλετε. Και θέλω να σας θυμίσω ότι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος και σύντομος για να μεγαλώσω το κανάλι μου όσο πιο γρήγορα γίνεται και να είμαι πάρα πολύ χαρούμενη είναι να μοιράζεστε τα βίντεό μου με τους φίλους σας. Και αν θέλουν μπορούν να κάνουν και εκείνη εγγραφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Το ξέρετε. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Φιλάκια πολλά.